Επιστρέψαμε 11 και 14 δείχνει το ρολόι. Επιστρέψαμε νωρίτερα, πήγαμε σε διαφημίσεις νωρίτερα. Επιστρέψαμε νωρίτερα για να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να συνομιλήσουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό στον πρωθυπουργό. Είναι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινάκη. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου μόνο παρενθετικά να πω, γιατί ταυτόχρονα διαβάζω και τα μηνύματα των ακροατών. Μου λέτε κάποιοι που μας ακούτε, η Βάνια μας στέλνει από τη Λάρισα, να μην λέω λέει για τον Γκιόνι, γιατί πού ξέρουν οι Αθηναίοι τον Γκιόνι. Όχι δα, ο Γκιόνις είναι συνδεδεμένος με τα βράδια και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, νομίζω, και σιγά σιγά το καλοκαίρι πλησιάζει. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, είναι πολλά τα θέματα. Θα ξεκινήσω ίσως ευνηδιάζοντάς σας από το σημερινό πρωτοσέλιδο των Νέων. Για την εθελοντική στράτευση των γυναικών. Ναι, δεν έχω κάποια περαιτέρω πληροφόρηση για αυτό το θέμα, περισσότερο από αυτά που διαβάζω στα δημοσιεύματα, και ειδικά στα ζητήματα εξωτερικών και άμυνας, πάντοτε και ως εκπρόσωπος μένω στην επίσημη ενημέρωση και στις παρουσιάσεις οι οποίες γίνονται από το Υπουργείο Άμυνας. Οπότε δεν έχω καμία πληροφορία για κάτι τέτοιο, ούτε μπορώ να το επιβεβαιώσω, ούτε γνωρίζω κάτι παραπάνω. Ναι. Και δεν θέλω, ξέρετε, να δημιουργηθούν και εντυπώσεις για ένα τέτοιο θέμα χωρίς να υπάρχει σχετική πληροφορία. Καλώς. Να πω μόνο για τους ανθρώπους που μας ακούν ότι αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδια στην ημέρα της γυναίκας, το νομοθέτημα που υπάρχει, όπως είπα, από το 77 για εθελοντική στράτευση και για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Ας ξεκινήσουμε τότε πιο προβλέψιμα να σας ρωτήσω καταρχάς, μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη στον Sky, και τις αναφορές του για το σιδηρόδρομο. Για το αν προβληματίζει την κυβέρνηση το γεγονός ότι έχουμε επανειλημμένες μετρήσεις, κύριε Μαρινάκη, που δείχνουν ότι σε συντριπτικό ποσοστό, άνω του 70%, οι πολίτες, και αυτό όταν μιλάμε για 70%, οι πολίτες αυτοί είναι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, δεν έχουν εμπιστοσύνη, δεν πιστεύουν ότι έγινε σωστά η έρευνα στη Βουλή ή ότι η δικαιοσύνη θα αποδώσει καρπούς και, εν πάση περιπτώσει, θα διερευνηθεί η τραγωδία των Τεμπών. Σας προβληματίζει αυτό το έργο εμπιστοσύνης και απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη? Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το οποίο συνέβη πριν από περίπου ένα χρόνο είναι ένα άνευ προηγουμένου σε σχέση με το ότι συνέβη σε ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιούσαμε σχεδόν όλοι όσοι έχουμε σπουδάσει στην ελληνική επαρχία, πήγαμε από τη μια πόλη στην άλλη, έχουμε κινηθεί για τη δουλειά μας σε ένα τόσο διαδεδομένο μέσο όπως ο σιδηρόδρομος. Ήταν μια τραγωδία, ένα δυστύχημα τραγικό, και είναι προφανές ότι υπάρχει και μεγάλη οργή πέραν των συγγενών, που αυτό που έχουν περάσει εκείνη δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς άλλος, αλλά και των απλών ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν τα γεγονότα. Μέσα σε αυτό προσθέστε και μια προσπάθεια που κάνει συντονισμένα η αντιπολίτευση, είτε με διάδοση fake news από κάποια κόμματα μικρότερα, είτε με το να προσπαθεί να στήσει πολιτικό παιχνίδι στις πλάτες οργισμένων ανθρώπων. Είναι μια κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση οφείλει με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, να ακούσει ό,τι λέγεται, να απαντάει σε ό,τι την αφορά, και βέβαια να ζητάει, όπως και ο κάθε λογικός άνθρωπος, να χυθεί άπλετος φως. Εντάξει, όμως κάθε λογικός άνθρωπος που θέλει να χυθεί άπλετο φως δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο δεν κατέθεσαν στην εξεταστική με πρωτοβουλία της δικής σας πλευράς, της πλειοψηφίας των δικών σας βουλευτών, άνθρωποι που είναι σχετικοί με ό,τι συνέβη, άνθρωποι που επανειλημμένα προειδοποιήσουν. Πρώτα, να τα πάρουμε σημείο-σημείο. Στο κομμάτι τώρα που αφορά τη δικαιοσύνη. Ναι. Για μένα αυτό είναι το κορυφαίο σκέλος της διερεύνησης της υπόθεσης, η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη διερευνά όλες τις πτυχές μιας υπόθεσης, συλλέγει καταθέσεις, μαρτυρίες, έγγραφα και θα βγάλει τα δικά της πορίσματα, και τίποτα από όλα αυτά τα οποία διακινούνται ως fake news, ως μύθοι, ως αστικοί μύθοι οι οποίοι χτίζονται στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά ας μην προδικάζουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Το λέω ειλικρινά και χωρίς να θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Ως προς το σκέλος της εξεταστικής, να σας πω, ξεκινώντας ανάποδα, και θα φτάσω και στις καταθέσεις που με ρωτήσατε, ότι τα ίδια τα πορίσματα ή τέλος πάντων οι ανακοινώσεις, αναφερόμενος στο Πασόκ που δεν κατέθεσε, δείχνουν το πόσο σοβαρά πήρε το θέμα της εξεταστικής το κάθε κόμμα. Η κυβερνητική πλειοψηφία κατέθεσε ένα πόρισμα πάνω από 600 σελίδες, με τη δική της τεκμηρίωση. Σωστή, λάθος, σας ρωτώ για τους μάρτυρες, κύριε Μαρινάκη. Θα σας απαντήσω για τους μάρτυρες. Αλλά εκεί κρύβεται το κίνητρο. Γιατί είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, ένα τραγικό δυστύχημα, και προσπαθήσαμε ως κυβερνητική πλειοψηφία να τεκμηριώσουμε κάθε μας συμπέρασμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένα ολιγοσέλιδο πόρισμα
με μόνο στόχο τη στοχοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, χωρίς να συντάσσει συγκεκριμένο κατηγορητήριο και χωρίς να λέει κάτι συγκεκριμένο, και το ΠΑΣΟΚ περίπου 20 σελίδων μια ανακοίνωση, όπου στο τέλος της ημέρας δεν λέει και κάτι περισσότερο. Η εξεταστική των Τεμπών, γιατί με ρωτήσατε για τους μάρτυρες, για να μην υπεκφύγω, ήταν η εξεταστική στην οποία εξετάστηκαν οι περισσότεροι μάρτυρες από οποιαδήποτε άλλη εξεταστική. Εντάξει, το ποσοτικό, μάλιστα, το ποσοτικό ενός, δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, δεν έχω τα στοιχεία πρόχειρα, ενός, όμως δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν τα λέει μόνο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος δεν πιστεύει ότι το κάνατε σωστά. Όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν ήταν προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και δεν κατέθεσαν κάποιοι που είναι εγώ πρόταση πω, των ανθρώπων της αντιπολίτευσης και είναι και πρόταση των συγγενών των θυμάτων. Για να καταλαβαίνουν αυτοί που μας ακούνε, εμείς προσπαθούμε να μιλάμε τεκμηριωμένα. Το να βγαίνει κάποιος και να λέει «η κυβέρνηση συγκαλύπτει, τελεία», θεωρώ ότι δεν προσφέρει τίποτα στο δημόσιο διάλογο, δημιουργεί εντυπώσεις, ενδεχομένως επηρεάζει κάποιους συμπολίτες μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν προσφέρει τίποτα. Εμείς ό,τι λέμε το συνοδεύουμε στοιχεία. Κύριε Μαρινάκη, που μιλάμε, ναι, κυρία Λιμπεράκη, ναι, αν μου επιτρέπετε, δεν υπάρχει κανένα σοβαρό επιχείρημα, καμία σοβαρή τεκμηρίωση που να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκαλύπτει το συγκεκριμένο δυστύχημα. Κύριε Μαρινάκη, ακόμη και αν για την οικονομία της συζήτησης δεχθεί κανείς ότι όσα λέτε είναι ακριβώς έτσι. Και βάζω τον αστερίσκο ότι το δεχόμαστε για την οικονομία της συζήτησης. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι πάνω από 7 στους 10 πολίτες δεν πιστεύουν ότι έγινε σοβαρή δουλειά στην εξεταστική? Κύριε, ή δεν πιστεύετε τα ευρήματα των μετρήσεων? Χθες είχαμε ακόμη μία από την QED. 76%. Δεν ήμασταν ούτε θα γίνουμε ποτέ αυτοί οι οποίοι θα αμφισβητούμε τις δημοσκοπικές εταιρείες, ναι, όταν αυτά τα οποία βγάζουν δεν μας αρέσουν. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό σας ρωτώ, αν σας προβληματίζει, ακόμη και αν τα πράγματα είναι έτσι, όπως τα λέτε. Ξεκίνησα την απάντησή μου και σας απάντησα πως με προβληματίζει και μας προβληματίζει, γιατί θεωρούμε ότι σε ένα τόσο τραγικό, τόσο τραγικό δυστύχημα, επειδή υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια εργαλειοποίησης και διακίνησης fake news, είναι προφανές, γιατί αυτό γίνεται στο όνομα της οργής, της αγανάκτησης, της στενοχώριας των και των πολιτών. Είναι προφανές ότι κάποια από αυτά έχουν περάσει σε μια μερίδα της κοινωνίας. Το αποδίδεται στο 76% της κοινωνίας συγκεκριμένα. Αν δεχτούμε, ας πούμε, αυτή τη μέτρηση, εσείς το αποδίδετε όλο σε αυτήν την συντονισμένη προσπάθεια, όπως λέτε, της αντιπολίτευσης. Εγώ το αποδίδω σε πολλές αιτίες. Καταρχάς, άλλοι πιστεύουν, για παράδειγμα, ότι έχει γίνει μπάζωμα για συγκάλυψη. Αυτό είναι μια διατύπωση η οποία στερείται της οποιασδήποτε λογικής. Δεν προκύπτει από πουθενά, από κανένα επίσημο στοιχείο. Απάντησε χθες και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε απαντήσει τεκμηριωμένα πολλές φορές. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι πόσοι πιστεύουν ότι έχει γίνει αυτό. Ναι, είναι σημαντικό να πείσουμε τους πολίτες ότι αυτό είναι fake news. Ή είναι το σημαντικό να μιλήσουμε με στοιχεία και στο τέλος της ημέρας να δείξουμε τι ισχύει? Δηλαδή, θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια προκύπτει από στοιχεία, από δεδομένα, από επιχειρήματα. Η δικαιοσύνη, το κάθε δικαστήριο, δεν δικάζει με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δεν δικάζει με βάση αυτό που λέμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Είναι σημαντικό να ακούμε τον κόσμο. Είναι σημαντικό να απαντάμε σε κατηγορίες. Είναι σημαντικό να αποκαθιστούμε την αλήθεια. Έχουμε καθήκον να το κάνουμε. Αλλά η αλήθεια προκύπτει από δεδομένα. Άστε. Δεν προκύπτει από διαδόσεις ειδήσεων, ψευδών ειδήσεων, όπως κάνουν κάποιες. Με άλλα λόγια, εσείς δεν πιστεύετε, για να το κλείσουμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα και θέλω να προλάβω να σας τα θέσω όσο γίνεται περισσότερα. Εσείς, με λίγα λόγια, για να το κλείνουμε, δεν θεωρείτε ότι οι χειρισμοί που έκαναν οι βουλευτές σας στην εξεταστική μπορεί να συνέβαλαν στη δημιουργία αυτής της εντύπωσης? Δηλαδή, 7 και πάνω στους 10 πολίτες να θεωρούν ότι δεν διερευνήθηκε. Θεωρώ, κύριε Λιμπεράκη, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης, και αυτό φάνηκε και από τη συζήτηση που προηγήθηκε της εξεταστικής, είναι ό,τι και να συνέβαινε στο τέλος της ημέρας στην εξεταστική, να βγάλουν το συμπέρασμα ότι υπήρξε συγκάλυψη. Όσοι μάρτυρες και να καλούνταν, θα ερχόντουσαν να πούνε στη συνέχεια ότι έπρεπε να κληθούν και άλλοι τόσοι. Μόνο και μόνο γιατί ο μόνος του στόχος είναι, πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, να χτίσουν ένα πολιτικό αφήγημα. Okay, αλλά αυτό είναι ερώτηση για τους χειρισμούς της αντιπολίτευσης. Εγώ σας ρώτησα για τους δικούς σας. Να σταθούμε τώρα στις ευρωεκλογές που πλησιάζουν. Εδώ έχει ανοίξει ένα θέμα και άκουσα και τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί διατυπώσεις πολύ πολύ προσεκτικές. Αναφέρομαι στο κομμάτι που έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία με την κυρία Σημακοπούλου. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι? Και αν διαπιστωθεί ότι όντως τα δεδομένα αποδήμων με κάποιο τρόπο δόθηκαν, διέρευσαν κλπ, αυτό τι σημαίνει? Εδώ είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσω, και έχει μεγάλη αξία,
γιατί έτσι απαντάμε και σε μια προσπάθεια που είναι επικίνδυνη για τις επικείμενες εκλογές, ότι όλη αυτή η συζήτηση, ασχέτως του που θα καταλήξουν αυτοί οι οποίοι την ερευνούν και κυρίως η ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο. Γιατί και εκεί, συνδέεται και με την προηγούμενη συζήτηση, επιχειρείται μια πάρα πολύ επικίνδυνη προσπάθεια να απαξιωθεί η επιστολική ψήφος, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη συζήτηση των mail της κυρίας. Πάντως δεν βοηθάει η διαχείριση που έγινε από την κυρία Σιμακοπολού, ούτε το γεγονός, ούτε και οι αλλεπάλληλες αντικρουόμενες εκδοχές που έδωσε. Εγώ θα σας πω και θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Εμείς, είτε αφορά δικό μας βουλευτή, ευρωβουλευτή, είτε αφορά άλλου κόμματος, θεωρούμε ότι είναι απολύτως σεβαστές και πρέπει να τις αφήσουμε τις ανεξάρτητες αρχές ή τη δικαιοσύνη αναλόγως στην περίπτωση να κάνουν τη δουλειά τους. Εν προκειμένου, είναι μία έρευνα εν εξελίξη από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα περιμένουμε τα πορίσματά της. Θα περιμένουμε και τα πορίσματα της έρευνας που κάνει και το Υπουργείο Εσωτερικών για την περίοδο εκείνη. Καμία σχέση, το επαναλαμβάνω, με την επιστολική ψήφο. Και δεν υπάρχει και κανένα θέμα και καμία διακινδύνευση γενικά για όλα αυτά τα οποία συζητάνε εν ώψη για των ευρωεκλογών. Και εδώ θα είμαστε να επανέλθουμε και να τοποθετηθούμε. Εμείς δεν προδικάζουμε ούτε πορίσματα, ούτε έρευνες, ούτε ελέγχους. Mm-hmm. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Θα σας πω το εξής. Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και το πόσο ενοχλούνται πολλοί από εμάς, σχεδόν όλοι από εμάς, με mails, με μηνύματα, με τηλέφωνα, από ανθρώπους είτε πολιτικούς είτε εταιρείες που ουδέποτε όχι μας γνωρίζουν, ούτε ανήκαμε καν στο χώρο τους, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό θέμα. Γι' αυτό και αυστηροποιήσαμε, κυρία Λιμπεράκη, ως κυβέρνηση το 19 την νομοθεσία, με μια ευρωπαϊκή οδηγία που εκκρεμούσε από τα μέσα του 2018 και εφαρμόστηκε στους τρεις πρώτους μήνες της διακυβέρνησής μας, και πάνω σε αυτή την αυστηρή νομοθεσία εξετάζεται κάθε καταγγελία και κάθε υπόθεση, όπως αυτή της κυρίας Σιμακοπούλου. Πότε θα έχουμε πόρισμα, πιστεύετε? Δεν σας ζητώ να προδικάσετε τα της ανεξάρτητης αρχής, αλλά τη δική σας εσωτερική έρευνα, πότε να την περιμένουμε? Όπως έχω και ως νομικός, είναι ότι οι χρόνοι της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πολύ πιο γρήγοροι από αυτούς που έχουμε συνηθίσει από άλλες έρευνες που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τη δικαιοσύνη. Γιατί πολύ απλά είναι μια διαδικασία πολύ πιο... πολύ λιγότερο σύνθετη, λοιπόν, από ότι μια προκατακτική εξέταση. Καλώς. Υπάρχουν ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα που λένε ότι θα επιχειρήσετε στο Ευρωψηφοδέλτιο να κάνετε ένα άνοιγμα στα δεξιά της δεξιάς σας. Αναφέρονται και ονόματα, ενδεικτικά το όνομα του κύριου Κρανιδιώτη έχει παίξει πολύ τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει τέτοιο θέμα για εσάς? Απ' τη μία, δηλαδή, να κινήσετε στο κέντρο και με προοδευτικά νομοσχέδια, όπως η ισότητα στο γάμο, παρά το όποιο κόστος. Και από την άλλη, να επιχειρείτε μια διεύρυνση στα δεξιά. Κύριε Λιμπεράκη, το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι αποκλειστική απόφαση του Πρωθυπουργού ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα αντικατοπτρίζει τις πολιτικές μας και τις στοχεύσεις μας. Θα έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι, ο κάθε ένας και η κάθε μία εξ αυτών, με τα ένσημα και την πορεία τους, θα αντιπροσωπεύουν από μία τουλάχιστον πτυχή της πολιτικής μας. Τι έχουμε καταφέρει? Έχουμε καταφέρει αυτό το οποίο κάποτε ονομαζόταν με τη χρήση ταμπελών, δεξιά, κέντρο, εμείς να το μετουσιώσουμε σε εφαρμόσιμη πολιτική και σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια να έχουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα και βέβαια πολλά ακόμα πράγματα. Διεύρυνση στα δεξιά θα κάνετε? Προσέξτε. Επειδή κάποιοι χρησιμοποιούν ταμπέλες, έρχονται και λένε, ξέρω εγώ, είναι δεξιοί, όπως, εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου, όπως ο κ. Βελόπουλος, και στην πράξη έρχονται και συμπράττουν με την αριστερά, τη ρητορική της άκρας αριστεράς και την κεντροαριστερά, για να συνεχίσει η χώρα μας να είναι... Μα δεν μου απαντάτε όμως, κύριε εκπρόσωπε. Σας ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και εσείς μου λέτε για τον Βελόπουλο και τα ΑΕΗ. Επιτρέπετε, μισό λεπτό. Ναι, αλλά σας θέτω και ένα ερώτημα. Βεβαίως, δεν θέλω να σας διακόπτω, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Θεωρώ ότι είναι αυτή το να έρχεται κάποιος και να τιτλοφορείται δεξιός και να είναι αυτός ο οποίος συμπράττει και προσπαθεί, χωρίς επιτυχία ευτυχώς, γιατί έχουμε πλειοψηφία, να μείνουμε εξαίρεση στα μη κρατικά πανεπιστήμια μαζί με την κυρία εκπρόσωπε. Έχει κάθε δικαίωμα, κύριε Λιμπεράκη, να λέει ότι είναι δεξιός. Ναι, αλλά εγώ δεν σας ρώτησα για τον Βελόπουλο, ούτε για τα πανεπιστήμια. Σας ρώτησα αν θα κάνετε άνοιγμα προς τα δεξιά. Η απάντηση, λοιπόν, με υποψηφίους όπως ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, όπως γράφεται. Αν με επιτρέπετε να ολοκληρώσω, η απάντηση θα σας καλύψω. Η απάντηση δεν κρύβεται στις ταμπέλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιλέγει υποψηφίους με βάση τις ταμπέλες. Επιλέγει υποψηφίους με βάση την ουσία. Άρα τι μου απαντάτε? Δηλαδή συμμερίζονται βασικές πτυχές της πολιτικής. Τι συμμερίζεται ο κύριος Κρανιδιώτης? Δεν μπορώ να απαντήσω για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, εντάξει, γιατί δεν γνωρίζω ποιο είναι το, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο. Ο καθένας θα αξιολογηθεί με βάση, το ξαναλέω, τις θέσεις του, τις ιδέες του, τις απόψεις του, τι έχει να κομίσει.
την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Αυτή τη στιγμή, πέραν κάποιων ολίγων υποψηφίων, οι οποίοι θα είναι εκ νέου υποψήφοι, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για κανέναν άλλον. Να σας ρωτήσω και για... είτε να επιβεβαιώσω είτε να διαψεύσω την οποιαδήποτε. Να σας ρωτήσω και για περιπτώσεις που στο παρελθόν είχαν πάρει έκταση και τώρα έχουν κλείσει. Η υπόθεση της κυρίας Σπυράκη, ας πούμε, έχει ολοκληρωθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εκεί τι γίνεται? Κυρία Σπυράκη, ήταν ένα στέλεχος πρώτης γραμμής για το κόμμα σας. Η κυρία Σπυράκη δικαιώθηκε. Η κυρία Σπυράκη λιδωρήθηκε. Μπορεί να τη δούμε στο ευρωψηφοδέλτιο? Προφανώς κάθε εν ενεργεία αυτή τη στιγμή ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να θέσει τον εαυτό του οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε εκ νέου στη διάθεση του Προέδρου για τις τελικές αποφάσεις. Δεν μπορώ να σας πω ούτε για την κυρία Σπυράκη αν θα είναι ή δεν θα είναι, γιατί είναι σαν να προδικάζω τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού και θα το έκανα ποτέ. Κύριε Μαρινάκη, αναφερθήκατε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Υπάρχει εδώ ένα θέμα που βάζουν αρκετοί. Κατά πόσον αυτή τη στιγμή υπάρχει ασφάλεια για κάποιον που θέλει να έρθει και να κάνει ένα τέτοιο άνοιγμα, όταν εκκρεμεί μια κρίση συνταγματικότητας, όταν σε πολιτικό επίπεδο είναι αρκετές οι δυνάμεις που αντιτίθενται στον τρόπο με τον οποίο ανοίξατε το θέμα και ψηφίσατε το θέμα. Τι πιστεύετε, ποια είναι η εκτίμηση? Η άποψή μας έχει εκφραστεί και έχει επιβεβαιωθεί από πληθώρα έγκριτων επιστημόνων ότι είναι ένα πλήρως συνταγματικό νομοσχέδιο. Στο τέλος της ημέρας εμείς έχουμε και απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η οποία κάνει τη δουλειά της χωρίς εμείς να προδικάζουμε, αλλά είμαστε πολύ πιστεύουμε σε αυτό το νομοσχέδιο και στο κομμάτι της συνταγματικότητάς του και στο κομμάτι της αναγκαιότητάς του και της πολιτικής, αλλά και πολύ, σε πολύ μεγαλύτερη συζήτηση που έγινε πάνω στην αναγκαιότητά του. Η Ελλάδα, όπως είπα και στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε, στο προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε, είχε μείνει μόνη της μαζί με την Κούβα σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως λόγω των ιδεολειψιών της αριστεράς. Θα έρθει κάποιος, έχετε χρονικό ορίζοντα, έχετε μια εκτίμηση για το πότε θα μπορούσε? Θεωρούμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στους επόμενους μήνες αυτό θα αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Με στόχο προφανώς την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, αυτή που ξεκινάει σε λίγους μήνες. 25-26 δηλαδή. Εν πλήρη λειτουργία, την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, εν πλήρη λειτουργία κάποια μη κρατικά πανεπιστήμια. Εδώ μιλάμε για παραρτήματα ξένων ΑΕΗ. Κάποιος που είναι κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό μπορεί να είναι μη κερδοσκοπικό στην Ελλάδα? Οι προϋποθέσεις λειτουργίας, μιλάμε για μη κερδοσκοπικά παραρτήματα. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας είναι πιο αυστηρές από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη και μάλιστα κρίνονται όχι μόνο για την ίδρυσή τους και τη λειτουργία τους, και κρίνονται και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Αν κάποιος παραβιάσει κανόνες, όπως είναι το να είναι μη κερδοσκοπικά, όπως είναι να έχει κάποιο ελάχιστο αριθμό καθηγητών, κτηριακές υποδομές, ελάχιστο κύκλο σπουδών, τότε θα πάψει να έχει την άδεια λειτουργίας. Ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή και γι' αυτό και έχουμε διαχωρίσει το θέμα αυτό. Και μιλάμε για παραρτήματα μη κερδοσκοπικά από την αναθεώρηση του άρθρου 16, που εννοείται, γιατί συνεχώς μας ρωτάει η αντιπολίτευση, εμείς μένουμε πιστοί στη θέση μας και θα προχωρήσουμε και σε αυτή την αναθεώρηση. Αλλά η μεγάλη εικόνα. Γιατί ναι, οι συνταγματολόγοι έχουν τοποθετηθεί και πολλοί μάλιστα που δεν ανήκουν στο χώρο μας, όπως και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Αλεβιζάτος, τοποθετήθηκαν ανοιχτά υπέρ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Έτσι, η μεγάλη εικόνα είναι οι 40.000 φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό Έλληνες και είναι περισσότεροι σε απόλυτο αριθμό. Καλά, ο αντίλογος λέει ότι η πλειοψηφία τους κάνει μεταπτυχιακά, δεν κάνει προπτυχιακά. Και δεν μπορεί, δεν ισχύει αυτό πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα επιχείρημα νομίζω που τα διαλύει όλα. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο να έρχεται και να κουνάει το δάχτυλο ουσιαστικά σε έναν ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει στο εξωτερικό, να απαγορεύει πρακτικά σε κάποιον άλλον, αν θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό να σπουδάσει στη χώρα του σε ένα μη κρατικό. Και εν πάση περιπτώσει, κυρία Λιμπεράκη, είμαστε τόσο πολύ, έχουμε την απόλυτη αλήθεια εμείς εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε το απόλυτο δίκιο. Και όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου, της Ευρώπης και του υπόλοιπου πολιτισμένου κόσμου, έχουν άδικο? Κύριε Μαρινάκη, μήπως πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη αυτός ο χώρος, ο πολιτικός, που το μόνο που ξέρει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι να διαμαρτύρεται και με τα ίδια συνθήματα να βγαίνει στον δρόμο και να αναρωτηθεί μήπως τελικά οι υπόλοιποι έχουν δίκιο που αναπτύσσονται στην οικονομία τους και εκείνοι έχουν άδικο? Να σταθούμε λίγο και στην ακρίβεια, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί εδώ υπάρχει ένα μόνιμο φαινόμενο, παγιωμένο τα τελευταία χρόνια. Η όποια αύξηση του εισοδήματος στην πραγματικότητα αποδεικνύεται κατά τα στοιχεία πολύ μικρότερη από την αύξηση των κερδών. Πολύ ενδεικτικά έχω μπροστά μου τα στοιχεία για το 22. Αυξήθηκαν οι μισθοί κατά 6%, αυξήθηκαν τα εταιρικά κέρδη κατά 16%. Άρα
ακόμη και αν αυξάνονται ονομαστικά οι μισθοί, στην πραγματικότητα το κόστος ζωής είναι τέτοιο που εξανεμίζει τα όποια ωφέλη θα μπορούσαν να υπάρξουν. Μήπως εκεί κάτι δεν κάνετε καλά? Ζούμε μια πραγματικότητα που παράλληλα ισχύουν δύο διαπιστώσεις. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι έχουμε αύξηση και του κατώτατου και του μέσου μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος στη χώρα μας. Ο κατώτατος μισθός 20%, ο μέσος μισθός 15% και το διαθέσιμο εισόδημα μέσο σταθμικά 7,5-8% τα τελευταία δύο χρόνια. Και βέβαια ταυτόχρονα με μόνιμες παρεμβάσεις της κυβέρνησης και δημιουργία 400.000 θέσεων εργασίας, και αυτό έχει την αξία του, δηλαδή και δημιουργείς δουλειές και αυξάνεις το μέσο μισθό, και βέβαια παράλληλα λόγω της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες έχουμε αύξηση του κόστους λόγω του πληθωρισμού. Εντάξει, δεν είναι αποκλειστικά όμως εισαγόμενο το φαινόμενο. Εδώ υπάρχουν ζητήματα στη λειτουργία της αγοράς. Ακόμη και εσείς τα ομολογείτε. Αν μπορώ να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Μεσοσταθμικά ο πληθωρισμός, ο πληθωρισμός στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια που έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό, είναι περίπου 14%, 14% και προς το 15%. Η αύξηση του μέσου μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κατά τι παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις μας, γιατί μείωσαν κατά πολύ τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Όμως, όσο υπάρχει πληθωρισμός, δεν έχουν φανεί στο απόλυτο μέγεθος, γιατί μειώνονται λόγω της ακρίβειας. Προσέξτε όμως, έχουμε μια οικονομία, έχουμε τετραπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Είμαστε πρωταθλητές στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Μια οικονομία δηλαδή η οποία πρωταγωνιστεί. Μήπως πρέπει να φρενάρετε τα εταιρικά κέρδη, κύριε Μαρινάκη? Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις. Μήπως πρέπει να διαχειριστείτε τον πληθωρισμό απληστίας, την απληστία των εταιριών? Θα σας πάω και στο θέμα αυτό. Παρακαλώ. Θα σας πάω μία φράση. Σκεφτείτε αυτή την πρωτοφανή εισαγόμενη πληθωριστική κρίση. Ναι, γιατί είναι εισαγόμενη, γιατί σε ένα πίνακα μπαίνει και η Ελλάδα. Πάντως τα τρόφιμα είναι. Κάτω, τώρα τα έχετε δει. Δεν θέλω να αρχίζω να παραθέτω στοιχεία. Είναι κουραστικό για τους ακροατές. Η Ελλάδα στα τρόφιμα σε επίπεδο διετίας, κυρία Λιμπεράκη, είναι ακριβώς στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν είσαι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σημαίνει ότι μετράτε ένα πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Εδώ έβγαναν πίνακες μόνο για την Ελλάδα, όπως γινόταν μέχρι το 2015. Και από το 2015 και μετά. Μήπως πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να βάλετε φρένο στα κέρδη, στα άπλιστα κέρδη των εταιριών, στον πληθωρισμό απληστίας? Θα πάμε και στα θέματα των εταιριών. Σας ρωτάω, αυτή είναι η ερώτηση όμως. Ναι, αλλά να απαντήσω αυτό για να γίνει. Κύριε Μαρινάκη, ακούστε, με όλο το σεβασμό, προσπαθώ να σας θέτω ερωτήματα. Μου απαντάτε άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ολοκληρώνω. Βεβαίως. Αρκεί όμως να απαντάτε και στα ερωτήματα που σας θέτω, αν έχετε την καλοσύνη. Παρακαλώ. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που μέχρι το 2019. Είχε μια υπηρεσία φάντασμα ελέγχου της απληστίας, της ενδεχόμενης απληστίας των επιχειρήσεων που λεγόταν ΕΔΜΕΑ, κυρία Λιμπεράκη. Και έχει έρθει πλέον η χώρα αυτή, έχει φτιάξει μια τέτοια διαδικασία, έχει προσλάβει προσωπικό και τα τελευταία δύο χρόνια, ένα χρόνο και κάτι που έχουμε και μεγαλύτερη εκδήλωση κρίσης, έχουμε πρόστιμα πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 20.000 περιπτώσεις, με τα ονόματα των εταιριών να αναπτώνται και το ύψος του προστίμου να είναι πολλαπλάσιο της παραβατικής συμπεριφοράς της κάθε εταιρείας. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας. Αυτοί λοιπόν που μας κονάνε το δάχτυλο. Πολλαπλάσιο δεν είναι. Δηλαδή, όταν οι άλλοι βγάζουν εκατομμύρια και πληρώνουν, ας πούμε, 500.000, δεν είναι πολλαπλάσιο. Το πολλαπλάσιο, λέω. Το πολλαπλάσιο που είπατε. Δεν μπαίνουν τα πρόστιμα, πολλαπλάσιο. Τα πρόστιμα δεν μπαίνουν με βάση το τζίρο κάθε εταιρεία. Αυτό λέω. Δεν είναι πολλαπλάσιο. Αυτό λέω. Θα με αφήσετε να σας εξηγήσω για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε. Παρακαλώ. Τα πρόστιμα μπαίνουν, έτσι λέει ο νόμος και έτσι είναι το σωστό. Mm. Τα πρόστιμα μπαίνουν με βάση το ύψος της παραβατικής συμπεριφοράς για κάθε περίπτωση. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια εταιρεία βγάζει κέρδη είναι απριόρι παραβατική. Παραβατική είναι αν παραβιάζει τους νόμους για το μέγιστο περιθώριο κέρδους σε κάθε περίπτωση προϊόντος, αν κάνει εικονικές εκπτώσεις, αν κάνει μια σειρά από αδικήματα. Αν λοιπόν, για παράδειγμα, παραβατική συμπεριφορά σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, σε ένα σαμπουάν, είναι 500 χιλιάρικα, τότε το πρόστιμο είναι πολλαπλάσιο της παραβατικής συμπεριφοράς. Έτσι λέει ο νόμος και αυτό εφαρμόζει και η ΔΜΕΑ. Να σας ρωτήσω και μια κάτι τελευταίο. Μια εταιρεία μπορεί να έχει κέρδη και να μην παρανομεί. Μπορεί μια εταιρεία να έχει λιγότερα κέρδη ή περισσότερα κέρδη από μια άλλη και να παρανομεί. Να σας και έχουμε ρωτήσω. Δει πρόστιμα σε κολοσσούς και σε μικρότερες εταιρείες και σε μεγαλύτερες. Να σας ρωτήσω κλείνοντας και για την υγεία, γιατί είμαστε πια στις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου των απογευματινών χειρουργείων.
Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Για ποιον λόγο πρέπει να τα πληρώνουμε τα απογευματινά χειρουργία, αν έχουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, γιατί δεν διευρύνεται η λειτουργία του νοσοκομείου ούτως ή άλλως για τους ασφαλισμένους, που είναι άνθρωποι που έχουν πληρώσει. Πληρώνουν πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως δεν ξέρω, απλά για να ολοκληρώσω, να απαντήσετε συνολικά, αν θέλετε, αν θα θέλατε όσο είμαστε στην υγεία, να πείτε και κάτι για αυτήν την ιστορία που βγήκε στη δημοσιότητα από την Κρήτη με έναν καρκινοπαθή. Που φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν άντεξε από τη μία την κατάσταση της υγείας του και από την άλλη το να έχει να δώσει και τη μάχη με τον δέδαλο του εθνικού συστήματος. Είναι μια τραγική ιστορία. Ξεκινάω από το δεύτερο. Παρακαλώ. Δεν έχω πάρα πολλά όπως να πω. Θέλετε, είναι τραγική ιστορία. Όπου εντάξει, στο σκέλος που αφορά το Υπουργείο Υγείας, απάντησε αναλυτικά ο Υπουργός Υγείας, εξήγησε τι συνέβη σε ό,τι αφορά τέλος πάντων το ζήτημα της ευθύνης, όποιες ευθύνες του κράτους. Αλλά δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, γιατί πραγματικά ό,τι και να έχει συμβεί, στο τέλος της ημέρας είναι πολύ τραγικό αυτό το οποίο συνέβη και δεν υπάρχουν και πολλά λόγια για να το αναλύσουμε. Αλλά νομίζω έδωσε πλήρες εξηγήσεις ο Υπουργός Υγείας. Τώρα, στο θέμα των απογευματινών χειρουργείων, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου, αν κάτσει και δεν το δει κανείς σημείο-σημείο, ο μόνος ζημιωμένος είναι οι ιδιωτικές δομές υγείας. Γιατί? Περίπτωση πρώτη. Είναι κάποιος σε μία λίστα πρωινών, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει ρήτρα πλήρους λειτουργίας των πρωινών χειρουργείων. Αν δηλαδή μια κλινική κάνει έστω και ένα λιγότερο χειρουργείο από μήνα σε μήνα, πρωινό χειρουργείο, από όσα έκανε μέχρι σήμερα, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει απογευματινά χειρουργία. Από όσα έκανε μέχρι σήμερα, εκεί είναι το κλειδί. Γιατί λένε οι εργαζόμενοι στον Ευαγγελισμό, για παράδειγμα, 5 αίθουσες χειρουργείων στον Ευαγγελισμό, που είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα, νοσοκομεία, δεν λειτουργούν. Αν τα φτιάχναμε αυτά και λειτουργούσαν, αν υπήρχε το προσωπικό να τα λειτουργήσουμε, θα έκαναν 4.500 χειρουργία παραπάνω το χρόνο. Μισόλυτε. Δεν θα χρειαζόμασταν τα απογευματινά, δηλαδή. Λοιπόν, να δούμε γιατί χρειαζόμαστε απογευματινά χειρουργία. Αφήστε με να σας πω τρία σημεία για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Τα απογευματινά χειρουργία συνεχίζουν τουλάχιστον όσα γίνονται μέχρι σήμερα και προφανώς και ανακοινίζονται νοσοκομεία και δημιουργούνται αίθουσες. Έχουμε το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σημείο-σημείο, ενίσχυση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας των τελευταίων ετών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολλά δισεκατομμύρια συνολικά για την υγεία, μόνο 750 εκατομμύρια ευρώ πάνε στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Ένα είναι αυτό. Τώρα μιλάμε για τα απογευματινά χειρουργεία. Προφανώς και θα ενισχύσουμε κι άλλο και με προσωπικό τα νοσοκομεία, 6.500 είναι οι διορισμοί, αλλά μιλάμε για τα απογευματινά χειρουργεία. Και τις αίθουσες θα ενισχύσουμε και ήδη ανακοινίζονται νοσοκομεία, εγκαινιάζονται νέες πτέρυγες, δημιουργούνται σε κλινικές υποδομές που δεν υπήρχαν. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τώρα, απογευματινά χειρουργεία. Αυτός ο οποίος είναι σε μία αναμονή και επιλέξει νωρίτερα να χειρουργηθεί σε απογευματινό χειρουργείο, θα το κάνει δωρεάν. Τι θα καταφέρει? Θα καταφέρει να χειρουργηθεί νωρίτερα. Θα πάρει λεφτά ταυτόχρονα, δεύτερο σημείο, και ο γιατρός του δημόσιου νοσοκομείου. Πώς θα το κάνει δωρεάν, με συγχωρείτε, είναι η κάλυψη από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτά τα χρήματα? Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προσέξτε, υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να χειρουργηθεί. Μέχρι τώρα ήταν δύο. Να πάει σε ένα πρωινό χειρουργείο ή να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Συμφωνούμε σε αυτό? Mm-hmm. Συμφωνούμε. Δύο επιλογές. Αν πήγαινε σε πρωινό χειρουργείο, έμπαινε στην ενιαία λίστα χειρουργείων, την οποία τη θεσπίσαμε τους προηγούμενους μήνες για να μην υπάρχει ζήτημα παράκαμψης. Αν τώρα θέλει από τον πρωινό χειρουργείο να πάει σε απογευματινό χειρουργείο, χειρουργείται νωρίτερα και σε λίγο θα ανακοινωθεί κιόλας και με λεπτομέρεια το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα υλοποιηθεί δηλαδή τους επόμενους μήνες, θα χειρουργηθεί νωρίτερα σε απογευματινά χειρουργεία δωρεάν. Μια περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Κάποιος ο οποίος θέλει να παραμείνει στα πρωινά χειρουργεία. Παραμένει στα πρωινά χειρουργεία και χειρουργείται νωρίτερα. Γιατί κάποιοι από αυτούς που βρίσκονταν μπροστά του σε αναμονή θα έχουν πάει στα απογευματινά χειρουργεία. Να συμφωνήσουμε πάντως ότι. Περίπτωση τρίτη. Κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε στη λίστα των πρωινών, ούτε στη λίστα των απογευματινών μέχρι τώρα. Και επιλέγει αντί να πάει σε μια ιδιωτική δομή, να πάει να χειρουργηθεί σε απογευματινό χειρουργείο. Εκεί αυτός θα πληρώσει. Αλλά θα πληρώσει πολύ λιγότερα από όσα θα πλήρωνε αν πήγαινε σε μια ιδιωτική δομή. Να συμφωνήσουμε παρόλα αυτά. Να πάει δωρεάν στα πρωινά. Να συμφωνήσουμε παρόλα αυτά ότι αν λειτουργήσουν οι χειρουργικές αίθουσες που έχουμε. Που έχουμε. Είναι το ίδιο που συζητούσαμε και για το παιδόν πριν από δύο μήνες. Αυτές που έχουμε και δεν λειτουργούν παρότι είναι εξοπλισμένες γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό. Αν αυτό το κάνατε, δεν θα ήταν τόσο μεγάλες οι λίστες αναμονής. Έτσι δεν είναι? Πριν μιλήσουμε για απογευματινά, βεβαίως. Μα γι' αυτό και το άκουσα με προσοχή, κύριε εκπρόσωπε. Θα κάνετε προσλήψεις. Όμως η κυβέρνησή σας μετρά πέντε χρόνια. Κυρία Λιμπεράκη, η κυβέρνησή μας τα πρώτα τέσσερα χρόνια έχει να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση στην ιστορία. Που ανέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί το ΕΣΥ. Να τελειώσω τη φράση μου.
κατάφερε να διπλασιάσει τις ΜΕΣ και κατάφερε να αυξήσει σε αυτές τις συνθήκες κατά 9.000 το προσωπικό του ΕΣΥ. Έρχεται λοιπόν τώρα η κυβέρνηση αυτή και λέει, αποδεχόμενο ότι υπάρχουν πολλές παθογένειες. Κάναμε αρκετά βήματα, χρειάζεται να κάνουμε άλματα. Yes. Γι' αυτό και η μερίδα του λέοντος προσλήψεις μόνο για τη φετινή χρονιά και για την υπόλοιπη τετραετία θα είναι στην υγεία. Και δεν είναι θα, είναι προσλήψεις που έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, προκηρύξεις που έχουν βγει. Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχουμε κάνει και σημαντική υπέρβαση. Τουλάχιστον νομίζω υπόθηκαν αρκετά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.